Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί με την κυρία Αγνή Μαρια... Μαρια... Μαριακάκη, συγγνώμη, ψυχολόγο και κοινωνική ερευνήτρια που βρίσκεται κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που πολύ. βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Και εμείς. Σα ευχαριστούμε πολύ που μια τέτοια ημέρα είστε κοντά μα και όπω είπαμε στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι μια ημέρα πένθου. Βλέπουμε όμω όλοι να χαιρόμαστε, να βγαίνουμε έξω, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όχι ακριβώ στην καρδιά, έχουμε λίγε μέρε ακόμη. Και πόσο θετικό και όμορφο είναι αυτό όμω παρόλα αυτά, αυτήν τη συγκεκριμένη ημέρα, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στενοχωρημένοι, είναι κλεισμένοι, έχουν το δικό του πένθο. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να μετατραπεί σε, σε χαρά, σε ουσία για τη ζωή. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου. Ε, και είναι για πάρα πολλούς ανθρώπους μια μέρα που φέρνει στο νου τις απώλειές τους. Αυτούς που αναζητούν και δεν έχουν πια κοντά τους. Mm -hmm. Είναι ε, μια προγονική μας κληρονομιά εμάς των Ελλήνων η ικανότητά μας, ε, το πένθος μας και την απώλειά μας να μπορούμε να την μετουσιώνουμε, να μπορούμε να την μεταστρέφουμε. Σήμερα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μια μέρα πρόσκληση να μπορούμε μέσα από την ενθύμηση, αντί να πενθύσουμε απλά την απώλεια και την έλλειψη, να γιορτάσουμε τη ζωή που μας χαρίστηκε των ανθρώπων που δεν έχουμε πια κοντά μας. Και με αυτό εννοώ ε, τη δυνατότητα που έχουμε να θυμηθούμε, ε, να φέρουμε στην ανάμνησή μας τις όμορφες στιγμές, τα δώρα που έχουμε να χαρούμε από τις ζωές που μας άγγιξαν, που πέρασαν από τη δική μας τροχιά και δυστυχώς δεν υπάρχουν πια. Πάντως ακριβώς εκεί νομίζω εδράζεται και ένας φόβος για κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει έναν αγαπημένο του, ότι αν αφήσει αυτέ οι σκέψει και τα συναισθήματα να επιστρέψουν, θα είναι πολύ δυσφορικό, πολύ δυσφορική η αίσθηση που θα έχει. Όμω, ίσω είναι η απάντηση για τη διαχείριση του πένθους αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο και η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια ιδιαίτερα ειδονιστική εποχή όπου ε, η αλήθεια είναι ότι καταπιέσουμε ή αποθούμε τα στενόχωρα συναισθήματα και προσπαθούμε να προσπεράσουμε το πένθος ή την απώλεια ε, με το να ξεχνιόμαστε. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολύ υγιέστερο να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να λυπάτε, να πενθεί, να θρυνεί αυτό που έχει χάσει, γνωρίζοντας τι. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Ότι το μέτρο της αγάπης είναι και το μέτρο του πόνου. Δηλαδή, αν κάποιον αληθινά τον αγάπησες, πονάς. Αλλά δεν θα θέλεις ποτέ να ζήσεις τη ζωή χωρίς αυτή την αγάπη. Και έτσι κάπου εκεί μπορεί κανείς να βρεις και ανακούφιση και παρηγοριά, στη σκέψη δηλαδή ότι επιτρέποντας, το αίσθημα της λύπης, της απώλειας, ταυτόχρονα επιτρέπει στον εαυτό του όλη την κάμα των συναισθημάτων. Αν μπορεί κάποιος να λυπάται, μπορεί και να χαίρεται εξίσου. Είχα ακούσει κάπου κάτι το οποίο με είχε σημαδέψει και θα σας το πω και θέλω τη γνώμη σας, ότι το πόσο πονάει κανείς από την απώλεια συνδέεται με το πόσο πολύ δεν εξέφρασε την αγάπη που είχε προ αυτό το πρόσωπο το οποίο χάνει. Είναι κάτι αυτό το οποίο το πιστεύετε κι εσεί. Πολύ αληθινό. Πάρα πολύ αληθινό, γιατί όταν δεν έχεις πια άλλες ευκαιρίες, όταν ε, δεν σου δίνεται πια η δυνατότητα, ας το πω έτσι, μιας αποκατάστασης, μια επανόρθωση, μια ή της έκφρασης των συναισθημάτων, υπάρχει αυτό το έντονο συνέστημα του τι έχω χάσει. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να μην θεωρούμε αυτονόητους του αγαπημένους μας. Ξέρετε, μια τέτοια ημέρα, δηλαδή ημέρε μεγάλων γιορτών, όμορφων στιγμών, σίγουρα νοσταλγούμε του δικού μα ανθρώπου. Ένα βάθο ετών, σίγουρα έχουμε εκλογικεύσει την απολυά του, αλλά και πάλι του νοσταλγούμε. Αυτή η διαδικασία μα ενδυναμώνει, μα αποδυναμώνει. Εξαιρετική ερώτηση έχω να πω αυτή. Εξαιρετική και ε, η αλήθεια είναι ότι και τα δύο είναι πιθανό να συμβούν και αυτό εξαρτάται από τι. Εξαρτάται. Θέλω να φανταστούμε τον εαυτό μα αν βρίσκεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και έχουμε στα χέρια μας ένα φακό. Τι θα φωτίσουμε από ένα βίωμα απώλεια που έχουμε περάσει, Θα φωτίσουμε αυτό που έχουμε χάσει μόνο, ή θα φωτίσουμε επίση εκτό από τον πόνο μα και ό,τι έχει προσθέσει στη ζωή μα η εμπειρία ενό ανθρώπου που δεν υπάρχει πια. Ε, θα έλεγε κάποιο που μα ακούει βέβαια ότι αυτό είναι επιλογή. Ναι. Ναι. Είναι επιλογή. Εκείνο που δεν είναι επιλογή είναι ε, το αν έχει αγαπήσει κάποιον πόσο σου λείπει. Αλλά για μένα έχουμε μια υπέροχη ελληνική λέξη που λέγεται χαρμολύπη. Η χαρμολύπη είναι ακριβώς αυτό το συνέστημα που ταυτόχρονα λυπάσαι για αυτό που ιστερήθηκε στερηθεί και χάνεις πλέον στη ζωή σου αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η γλύκα Τη αγάπη που παραμένει ζωντανή, άσχετα από το αν ο άνθρωπο βρίσκεται ε, σε αυτή τη διάσταση ή όχι. Και κάτι άλλο το οποίο είναι νομίζω δύσκολο να διαχειριστεί συνολικά η ανθρώπινη ύπαρξη με τον ερχομό ενό θανάτου, την απώλεια ενό ανθρώπου, είναι αυτή η έννοια του απόλυτου τέλου. Εκτό από το ότι χάνω έναν άνθρωπο και δεν μπορώ πλέον να επικοινωνήσω τα συναισθήματά του, τα συναισθήματά μου μαζί του, δεν μπορώ να του μιλήσω, δεν μπορώ να έρθω σε επικοινωνία συνειδητοποιεί εκείνη τη στιγμή αυτό το απόλυτο του τέλους. Αυτό πώς το διαχειρίζεται κανείς. Ε, θέλω να πω το εξή. Αυτό που ονομάζουμε απόλυτο τέλος είναι το απόλυτο τέλος για τα δεδομένα μας, για αυτά που γνωρίζουμε. Μπορούμε να βάλουμε αυτό το ερωτηματικό και να πούμε δεν ξέρω. Παράδειγμα, πολύ γρήγορα θα σας δώσω το εξή παράδειγμα. Η κάμπια μπορεί να συλλάβει τι είναι η πεταλούδα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το ξέρει. Ένα μυρμήγκι μπορεί να συλλάβει τι είναι ένα ελέφαντα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε απολυτότητε ή βεβαιότητε για τίποτα στη ζωή μα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμω είναι βάζοντας το ερωτηματικό μας, να ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος που πέρασε από τη ζωή μας, και ας μην υπάρχει πια, αφήνει αποτύπωμα, ένα δυνατό το αποτύπωμα, το ίχνος του, πολύ σωστά το η λέτε. Η απώλειά του όμως πιστεύετε ότι μας ορίζει για τα επόμενα χρόνια της ζωής μας. Δεν θα ήθελα να, σε, να, να, να πω τη λέξη καθορίζει, γι' αυτό... Πολύ συγκεκριμένα. Ε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την ερώτηση από ένα τόσο νέο κορίτσι. Ε, γιατί είναι πολύ βαθιά αυτή η ερώτηση. Εάν είμαστε ανθρώπινοι άνθρωποι, αν, είμα... αν κρατάμε την ανθρωπιά μας, θα μας ορίσει η απώλεια. Θα μας ορίσει δίνοντάς μας έμπνευση πάνω στο πώς μπορούμε να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και να αξίζουμε το πρόσωπο που χάσαμε και την ουσία που αυτό άφησε στη δική μας ζωή. Να αξίζουμε το πρόσωπο που χάσαμε. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί αυτό ποτέ κανείς. Δεν έχω σκεφτεί πολλά από τον τρόπο που το μας του. τα λέτε. Και είναι... Απίστευτα ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σα. Και θέλω απλά να προσθέσω, μια και είναι η μέρα που είναι σήμερα, μιλήσατε για τη διαδικασία των μεταμορφώσεων. Πολλέ από αυτέ οι μεταμορφώσει είναι αδιανόητε για την ανθρώπινη ύπαρξη που μένει πίσω, αλλά επιβάλλεται να μπει ένα ερωτηματικό. Γιατί ούτε ξέρουμε πώ πάει, ούτε δεν ξέρουμε πώ πάει. Είναι ένα. Ακριβώς. Πεδίο άγνωστο. Ίσως αυτό είναι ακριβώς που πιάνει και η κεραία του ανθρώπινου πολιτισμού όταν μέσα στη χριστιανοσύνη συλλαμβάνει αυτή την ιδέα της Ανάστασης. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ε, και νομίζω ότι την Ανάσταση μπορούμε να τη σκεφτούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Η χριστιανοσύνη σήμερα τον, την κίνηση την γιορτάζει. Δεν την θρύνει. Ακριβώς γιατί έχει την ελπίδα της Ανάστασης και η Ανάσταση δεν συμβαίνει μόνο στην προσδοκία και στην ελπίδα ότι θα υπάρχει ένα επέκεινα, αλλά συμβαίνει κάθε φορά που σηκώνω ξανά τον εαυτό μου και τον ξαναστήνω όρθιο και έτοιμο να βγει στη ζωή και να κερδίσει την επόμενη μάχη. Επίση, μα είπατε προηγουμένω, πριν βγούμε στον αέρα, για κάτι που αφορά την σύγχρονη κουλτούρα. Μια κουλτούρα που την χαρακτηρίσατε ω υπερψυχαγωγική. Σε αυτή την υπερψυχαγωγική κουλτούρα, η διαχείριση του πέμπτου αλλάζει. Ε, η διαχείριση του πένθους αλλάζει με την έννοια ότι ευκολότερα την αποφεύγουμε τη διαχείριση. Δηλαδή, στο κινητό μα έχουμε ένα ψυχαγωγικό κέντρο. Και επομένω, όταν βαραίνει η ψυχή μα. Όταν έχουμε αυτή τη δυσθυμία του πένθου, είναι πολύ εύκολο να θεθεί να βλέπει βιντεάκια με σκυλάκια, με χατούλε, με χαδάκια και κάπου να ξεχαστεί. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να ξεχαστεί, αλλά να χωρέσει την απώλεια, να την επεξεργαστεί σε αυτή την απώλεια και να τη επιτρέψει να γεννήσει μέσα σου περισσότερη λαχτάρα για ζωή. Αυτή η επίπονη διαδικασία του, του πένθου στα στάδια που πολλέ φορέ αναφερόμαστε, Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να αφήσουν και κάτι θετικό. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο την επόμενη μέρα μπορεί να βγει πιο ήρεμο και ενδεχομένω πιο έτοιμο για κάποια πράγματα. Γιατί και εσεί πολλέ φορέ έχετε πει ότι όταν, δεν, όταν δυστυχώ δεν περνάμε καλά, τότε είναι που δεν είμαστε και στάσιμοι. Ακριβώ. Ε, θεωρώ ότι η εξέλιξη όχι μόνο του είδου μας αλλά και κάθε ανθρώπου έρχεται μέσα από τα ζόρια του, μέσα από τις συμφορές του, γιατί εκεί ε, νιώθει την όθηση να μετακινήσει τις εσωτερικές τεκτονικές πλάκες και να επιφέρει στον εαυτό του, να σπάσει τα καλούπια, να ξεπεράσει τον εαυτό του, να ξεπεράσει τα σύνορά του. Όταν ζορίζεται, κανείς έχει την όθηση να το κάνει. Όταν περνάμε καλά, η αλήθεια είναι ότι αράζουμε, ότι βολευόμαστε, ότι... Ναι, πράγματι παραμένουμε στάσιμοι και η αλήθεια είναι ότι αν επιτρέψουμε στο πένθος, και το πένθος δεν είναι μόνο για κάποιο πρόσωπο, μπορεί να είναι πένθος για μια ευκαιρία, μπορεί να για είναι πένθος για μια δουλειά, για μια, για μια ζωή που χάσαμε. Εμ μπορούμε να πενθούμε ένα, ένα σωρό πράγματα. Αλλά αν επιτρέψουμε στον, στο πένθος να κάνει τον κύκλο του, αυτό που θα αφήσει μέσα είναι ένα πολύτιμο καταστάλαγμα. Δεν λέω ότι θα είμαστε τρελαροί, τρελαρό και υπερχαρούμενοι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Για μένα η ευτυχία δεν ταυτίζεται με τη χαρά. Η ευτυχία είναι η κατάσταση της πληρότητας, της επάρκειας, της ευγνωμοσύνης, μέσα από την οποία μπορώ να ανοίγω καινούρια κεφάλαια στη ζωή μου. Οπότε πρακτικά γιατί δεν αφήνουμε το πένθος να εξελιχθεί. Γιατί εδώ και αρκετές δεκαετίες στη δικτική μας κουλτούρα φοβόμαστε να αφήσουμε τον εαυτό μας να νιώσει άβολα, να νιώσει ζωρισμένος, να νιώσει δυστυχής. Δαιμονοποιούμε με μια που σήμερα ονομάζουμε την, θετική, την τοξική θετικότητα, κατά τη γνώμη μου, δαιμονοποιούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, αλλά δεν υπάρχει κανένα ε, περιττό συνέστημα. Αυτό λέει η επιστήμη. Ε, δεν υπάρχει περιττό συνέστημα. Απλά αυτό που υπάρχει είναι το να ξεχυλώνονται είτε τα θετικά. Είτε τα αρνητικά συναισθήματα σε βαθμό του να μην είναι λειτουργικά. Μπορεί και η χαρά να μην είναι λειτουργική, όσο και η στεναχώρια να μην είναι λειτουργική, αλλά δεν υπάρχει περιττό στην αίσθημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που φαίνεται και στον τρόπο που γίνονται κάποιε τελετουργίε πολιτισμικέ πλέον. Παραδείγματο χάρη, οι τελετουργίε που συνδέονται με τον θάνατο ενό ανθρώπου. Έχουν σμικρινθεί αυτέ, έχουν περιοριστεί στο χρόνο τους. Δεν δίνουμε χρόνο πια σε αυτές τις λειτουργίες ναι. να ολοκληρώθουν. Και βιαζόμαστε να ευχηθούμε. Ε, τα έχει αυτά η ζωή. Ο <χ> χρόνος <χ> είναι μεγάλος γιατρός. Ε, δεν είναι γιατρός ο χρόνος. Αποθηκάριος είναι. Ο χρόνος είναι αποθηκάριος. Γεμίζει τις αποθήκες μας με πράγματα ανεπεξέργαστα, που δεν μας βοηθούν να τα έχουμε αποθηκευμένα και όχι λιμένα και επεξεργασμένα. Και ένα άλλο ερώτημα είναι αν... Βλέπουμε έναν άνθρωπο δικό μας να πενθεί mm -hmm. για κάτι που πιθανά για μας να μην σημαίνει πολλά πράγματα. Τι κάνουμε εκεί? Πόσα χαίρομαι για αυτή την υπέροχη, πρακτική και βοηθητική ερώτηση. Πρώτα, να δώσουμε την αγκαλιά μας, το άγγιγμα, το χάδι. Δεύτερο, είμαι εδώ για σένα. Τρίτο, δεν έχω λόγια. Το να παρηγορήσεις αυτόν που πενθεί, άκερα... Ε, ε, ζημιά κάνει, αυτό είναι βέβαιο, είμαι εδώ για σένα, δεν δε ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια, Όμω είμαι εδώ για σένα, Πε μου τι χρειάζεσαι, πώς μπορώ να σου σταθώ, να ξέρεις ότι είμαι δίπλα σου, αυτή είναι η καλύτερη παρηγοριά και το να χύσεις δάκρυα και να κλάψεις μαζί του. Και να μην δώσουμε βεβιασμένες απαντήσει αυτό το Ακριβώς. Ακριβώ, ακριβώ. Κυρία Μαριακάκη, βέβαια, μα έχει συνεπάρει συζήτηση. Ενώ η αφορμή, η πραγματική αφορμή ήταν το βιβλίο σα, αυτό που κρατάμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μα. Και θα ήθελα να δανειστώ ένα ερώτημα από αυτό το βιβλίο, που είναι πώ μπορούν τα πιο λαμπρά κατορθώματα να είναι φτιαγμένα από γκρεμισμένα κομμάτια. Εσεί απαντάτε εδώ, μέσα στο βιβλίο. Ναι, ε, θα προσπαθήσω να κάνω πολύ συνοπτική την απάντησή μου <laughs> και να πω το εξή κάθε φορά που περνώ ένα ζόρι, μια δυσκολία, που έχω μπροστά μου ένα εμπόδιο, που περνώ από μια μεγάλη ανατροπή που τα αλλάζει όλα. Που ξεβολεύομαι. Που ξεβολεύομαι. Ας είμαι έτοιμος να πω μέσα μου, να χτίσω μέσα μου την εξή πρόθεση. Θέλω, επιλέγω, αποφασίζω αυτό που περνώ τώρα, να οδηγήσει στο υπέρτατο καλό μου. Αυτή είναι η πρόθεση, είναι η, η επιλογή και η απόφαση του ανθρώπου δημιουργού, όχι του ανθρώπου του παρετημένου και του στάσιμου ανθρώπου.